Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφες, φίλοι και φίλοι, καλησπέρα. Βρισκόμαστε στα γραφεία της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενός Ελλαδικών Σπιτιδίου 10 στην Αθήνα. Είναι μία πρώτη προσπάθεια να προσεγγίσουμε και να έρθουμε σε επικοινωνία με όλους εσάς, τους φίλους και τους συναδέλφους που χρόνια τώρα υποστηρίζετε τις δραστηριότητες και τις ενέργειες της Ομοσπονδίας μας και να δημιουργήσουμε μία αμφίδρομη επικοινωνία για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε, καταρχήν να σας ενημερώσουμε για θέματα τα οποία είμαστε σίγουροι ότι θέλετε να ενημερωθείτε, γιατί δεν υπάρχει από αλλού input πληροφόρησης, αλλά και η δυνατότητα να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με μια νέα μορφή επικοινωνίας έξω από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή την κλασική αλληλογραφία. Την προσπάθεια αυτή, για να είμαι ειλικρινής, την κλέψαμε από την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, που για πρώτη φορά βγήκε και επικοινώνησε το έργο της. Είναι μια πρωτοπόρα ένωση, τόσο ο πρόεδρος, ο Χρήστος Μαρινέλης, όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναδείξει προβλήματα τόσο τοπικού ενδιαφέροντος για τους συναδέλφους που υπηρετούν στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, όσο και συνολικού ενδιαφέροντος προβλήματα και προτάσεις που προώθησε προς την Ομοσπονδία και η Ομοσπονδία προς τα Υπουργεία και τους φορείς που έπρεπε να προωθηθούν για να επιληθούν. Και αρκετά από αυτά ήδη τα έχετε καρποθεί, έχουν επιληθεί. Στην προσπάθειά μας λοιπόν αυτή, την οποία θα εξακολουθήσουμε, αν όχι μία φορά τη βδομάδα, τουλάχιστον στην αρχή, μία φορά το 15ήμερο, αναδεικνύοντας και γνωρίζοντάς σας τις ενέργειες που κάνει η Ομοσπονδία για τα θέματα που εσείς προβάλλετε και προωθείτε προς την Ομοσπονδία, θα συνεχίσουμε λοιπόν εσάι και όσο μπορέσουμε να λειτουργήσουμε αυτή τη δυνατότητα για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την επικοινωνία. Ήδη να σας ενημερώσω ότι πάρα πολύ σύντομα θα βγει η καινούργια σελίδα της Ομοσπονδίας εντελώς ανανεωμένη. Εκεί θα δοθεί η δυνατότητα μιας πιο διαδραστικής επικοινωνίας με όλους εσάς, τα μέλη των πρωτοβάθμιων ενώσεων, αλλά και εν γέννη τους στρατιωτικούς τους συναδελφούς. Θα δοθεί δυνατότητα και live επικοινωνίας και ενημέρωσης, ώστε να μιλάει κάποιος από την Ομοσπονδία, να ακούει και να φαίνεται το πρόσωπο αυτού που παρακολουθεί. Πολύ σύντομα λοιπόν θα βγει η καινούργια ανανεωμένη σελίδα, οπότε εκεί μέσα θα δείτε και κάποιες δραστηριότητες και κάποιες προσφορές που έχουμε εξασφαλίσει ως Ομοσπονδία για τις πρωτοβάθμιες ενώσεις μέλη και όλους εν γέννη τους στρατιωτικούς, γιατί δεν θέλουμε να ξεχωρίζουμε και να έχουμε τις προσφορές μόνο για τα μέλη μας. Θα δείτε λοιπόν πολύ σύντομα καινούριες δραστηριότητες, οι οποίες είμαστε σίγουροι ότι θα αγκαλιαστούν, όπως μέχρι και τώρα έχετε κάνει όσον αφορά τις δραστηριότητες και τις ενέργειες Ομοσπονδίας. Τα θέματα που θέλαμε να ασχοληθούμε ειδικά σήμερα ήταν κάποια τα οποία είχαμε επιλέξει. Ήδη είχατε στείλει και δικά σας θέματα με ερωτήματα τα οποία θέλατε να απαντηθούν. Παρ' όλα αυτά, κρίνοντας ότι η επικαιρότητα ανέδειξε ένα θέμα το οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να σχολιαστεί, να επικοινωνηθεί και να το γνωρίζετε και δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο από τα αναδρομικά που είχαμε πάρει το Δεκέμβρη του 2018 και η δικαστική απόφαση που δικαίωσε συναδέλφους όσον αφορά τους στόχους. Τα οικονομικά θεωρούμε ότι πάντα, ανεξάρτητα αν είμαστε στρατιωτικοί ή όχι, ως εργαζόμενοι και ως οικογενειάρχες, είναι το κύριο και το πρωτεύον μείζον θέμα που απασχολεί όλους τους ανθρώπους. Λέμε την υγεία μας να έχουμε, αλλά δυστυχώς αν δεν έχουμε οικονομικά για να υποστηρίξουμε την υγεία μας, δεν μπορούμε να έχουμε ούτε αυτή την υγεία. Επιλέξαμε λοιπόν σήμερα να σας ενημερώσουμε για αυτή την δικαστική απόφαση όσον αφορά τους στόχους των αναδρομικών που πήραμε όλοι οι στρατιωτικοί και εν γέννη τα ειδικά μισθολόγια, τι συμβαίνει με την υπερινή αποζημίωση και τι συμβαίνει με τα δώρα. Το θέμα λοιπόν της σημερινής παρουσίασης, συζήτησης, της ολιγόωρης, ένα μισάωρο θα αφιερώσουμε γιατί είναι η πρώτη φορά και θέλουμε να κρατήσουμε την επικοινωνία μας για το μέλλον, είναι τα οικονομικά. Όσον αφορά λοιπόν την δικαστική απόφαση που δημοσιεύτηκε και όλοι φαντάζομαι πλέον έχετε ενημερωθεί για τους στόχους που κέρδισε συνάδελφος από τα αναδρομικά. Είναι η αναδρομική διεκδίκηση ή η ανατροπή του μισθολογίου, το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές και σε κατηδίαν συγκεντρώσεις που κάναμε ημερίδες ενημερώσεις,
το 2013-2014 με αντίστοιχες αποφάσεις 2014-2016, η Ομοσπονδία μας ανέτρεψε το μισθολόγιο, κέρδισε έναντι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Οικονομικών, προσδοκώντας επαναφορά των μισθών στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012. Είδαμε μία 50% υλοποίηση από την προηγούμενη κυβέρνηση όσον αφορά τις δύο δικαστικές αποφάσεις. Εν μέρη, λοιπόν, υλοποίηση των δικαστικών αποφάσεων και μία ολοκληρωτική απόφαση υλοποίηση το Δεκέμβριο του 2018 όσον αφορούσε το υπόλοιπο 50% και το σύνολο του ποσού από το 2013 μέχρι 31 Δεκάτου του 2018. Πολλοί τότε ρωτάγανε, υλοποιήθηκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είμαστε ευχαριστημένοι με την υλοποίηση όσον αφορά τις προηγούμενες κυβέρνησεις για αυτά που προσδοκούσαμε και αυτά που διέτασε η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι ναι, αυτό διέτασε η απόφαση, δύο αποφάσεις του της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Άρα το Δεκέμβριο του 2018 τα αναδρομικά που πήραμε θεωρούμε ότι συμμορφώθηκε το δημόσιο όσον αφορούσε τις δύο, επαναλαμβάνω, τις δύο συγκεκριμένες δικαστικές αποφάσεις. Όσον αφορούσε τα αναδρομικά. Όσον αφορούσε την επαναφορά των μισθών, είμαστε ευχαριστημένοι. Οι δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ουσιαστικά που βασίστηκαν στο σκεπτικό ότι η στρατηγική είναι ένας ιδιόμορφος, ένας ιδιαίτερος χώρος εργαζομένων. Η στρατηγική επιτελούν ένα λειτουργήμα εντάσσεται στο σκληρό πυρήνα του κράτους. Άρα η πολιτεία και το κράτος πρέπει να εξασφαλίσει σε αυτούς και τις οικογένειές τους ένα μισθό ώστε να μπορούν αξιοπρεπώς να διαδιούν για να μπορέσουν να αντεπεξέρχονται στα καθήκοντα που τους αναθέτει η πολιτεία. Η αξιοπρεπή λοιπόν αυτή η διαβίωση, επειδή μεταφράστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών ως αριθμητικά δεδομένα, το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε πει ότι εμείς δεν θέλουμε να αργιστούμε στα αριθμητικά αυτά δεδομένα. Θεωρούμε ότι δεν έγινε καμία μελέτη, αναλογιστική μελέτη για τα καινούργια μισθολόγια που παρουσιάσατε. Άρα δεν είναι εφικτό και δεν δεχόμαστε αυτά που μας λέτε, το ΣΤΕΠ προς το Υπουργείο Οικονομικών, ελλείψη αναλογιστικής μελέτης. Αυτό ήταν λοιπόν και το επιχείρημα ότι βασιστήκατε μόνο σε αριθμητικά δεδομένα, άρα δεν ισχύουν τα μισθολόγια, πρέπει να τα πάρετε πίσω και να επαναφέρετε τους μισθούς στον Ιούλιο του 2012. Από μία πρώτη του 2017 γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ισχύει ένα καινούριο μισθολόγιο, εντελώς διαφορετικό από το προηγούμενο, αφού δεν υπάρχουν πλέον τα επιδόματα. Μέχρι το 2017-31-12 του 2016 δουλεύαμε επιδοματικά, όλα τα επιδόματα πέφτανε στους φακέλους. Από μία πρώτη του 2017 λοιπόν ενσωματώθηκαν αρκετά επιδόματα στο βασικό μισθό. Αυτά έχουν και τα καλά και τα κακά τους. Εκεί λοιπόν έγινε ή δεν έγινε αναλογιστική μελέτη για να καταφύγει η προηγούμενη κυβέρνηση, η πολιτεία του Υπουργείου Οικονομικών στο καινούριο μισθολόγιο στη θέση. Θα το δούμε. Προσφύγαμε λοιπόν στο Συμβούλιο της Επικρατείας πάλι για τρίτη φορά. Είναι η δεύτερη αναβολή που πήραμε και δικάζουμε το Γενάρη του 2018, αν όλα πάνε καλά. Γιατί θεωρούμε ότι κάποιες τακτικές που υπήρξαν ήταν εντελώς παρελκυστικές και παρέσυραν ουσιαστικά την προσφυγή της Ομοσπονδίας των σωματείων, όχι μόνο τα δικά μας, αλλά και των σωμάτων ασφαλείας, και μας τράβηξαν την υπόθεση το 2012, το Γενάρη του 2012, ευελπιστώντας ότι θα δικαιωθούμε και για τρίτη ακόμη φορά. Κρατάμε όμως κάποιες επιφυλάξεις, καθώς επαναλαμβάνω, η πολιτεία, αν έχει καταθέσει αναλογιστική μελέτη που βασίζεται στο συγκεκριμένο διατακτικό του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα έχουμε ένα θέμα. Θα το παρακολουθούμε όμως και θα είμαστε πάντα σε ετοιμότητα, σε επιφυλακή, για να μπορέσουμε να αντιπαρέλθουμε και να επιχειρηματολογήσουμε, γιατί δεν είναι το μισθολόγιο αυτό ικανό για να μπορέσει να κρατήσει σε μια αξιοπρεπή διαβίωση, σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο τη διαβίωση των Ελλήνων στρατιωτικών. Όσον αφορούσε λοιπόν τις προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις και αυτή που είδε το φως της δημοσιότητας, έχει να κάνει με τους τόκους. Από τότε λοιπόν η Ομοσπονδία είχε βγει μέσω των περιφερειακών ενώσεων, οπότε όλα τα μέλη αλλά και εν γέννη στρατιωτικοί γνωρίζατε πάρα πολύ καλά ότι η τακτική της πολιτείας, όταν συνολικά, συλλογικά κάποια όργανα προσφεύγουν για να δικαιώσει κλάδους εργαζομένων, δεν είναι τόκους. Δίνει ή προσπαθεί να αποφύγει, εν πάση περιπτώσει, να κερδίσει χρόνο και να κερδίσει χρήματα
να μην βγάλει από τη τσέπη της, από το κουβά, τον κρατικό προϋπολογισμό, τα χρήματα που αναλογούν από τότε που βγαίνουν οι όποιες δικαστικές αποφάσεις, οι όποιες δικαστικές αξιώσεις γέννη των πολιτών, μέχρι τότε που θα βάλει το χέρι στη τσέπη. Είχαμε πει λοιπόν τότε, καταθέστε αγωγές, αρχικώς, αφενός, για να ασφαλίσουμε, να κληρώσουμε τις διεκδικήσεις του καθενός και από την άλλη να κερδίσουμε, να κληρώσουμε και τους στόχους που αναλογούν στο καθένα. Θεωρώ ότι αρκετοί συνάδελφοι, χιλιάδες συνάδελφοι, κατέθεσαν αγωγές, ακούγοντας αυτά που έλεγαν, που λέγαν ως Ομοσπονδία και οι Περιφερειακές Ενώσεις Στρατιωτικών, διεκδικώντας όποτε υλοποιηθεί αυτή η απόφαση, τουλάχιστον να πάρουμε και τους στόχους. Οι τόκοι δυστυχώς δεν κατευλήθησαν, το διαπιστώσατε πάρα πολύ καλά το Δεκέμβρη του 2018, άρα τι μένει, αυτοί που κατέθεσαν αγωγές να διεκδικήσουν τους στόχους. Επαναλαμβάνω, αυτοί που κατέθεσαν αγωγές να διεκδικήσουν τους στόχους. Μην ελπίζουμε ότι όπως τα αναδρομικά, έτσι και οι τόκοι θα δοθούν σε όλους τους συναδέλφους κατέθεσαν, δεν κατέθεσαν αγωγές. Δυστυχώς, οι αξιώσεις στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι συλλογή γιατί κάποιο όργανο προσέφεγε συλλογικά, αλλά είναι προσωπικές του καθενός. Οι τόκοι λοιπόν θα καταβληθούν σε αυτούς που κατέθεσαν αγωγές και δικάσαμε. Ήδη τρέχουν τα δικαστήρια, δικάσαμε Γιάννενα, Κομωτινή, στην Αθήνα τον Νοέμβρη του 2018. Ως ανούπο λοιπόν, περιμένουμε ότι θα εκδοθούν μαζικά οι δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες θα βγαίνουν πλέον και με τα ποσά που αναλογούν στο καθένα για τους στόχους. Η τότε δεν είναι λίγα τα ποσά, να αναλογιστείτε ότι 6% το χρόνο επί των μεικτών ποσών που κάποιοι πήρανε, βάλτε τα κάτω να υπολογίσει το καθένα, δεν χρειάζεται να κάνουμε υπολογισμούς. 6% το χρόνο, δηλαδή 5 χρόνια που αναλογούν στο καθένα, πόσα είναι τα χρήματα. Πιστεύω ότι ειδικά την εποχή που τρέχουμε με όλα αυτά τις μειώσεις που έχουμε δει και τις αλλεπάλληλες σφαλιάρες που τρώμε οικονομικά, ο καθένας μας έχει έστω και το 1 cent ανάγκη. Άρα είναι ένα σεβαστό ποσό το οποίο δεν πρέπει να χαριστεί σε κανένα και μάλιστα πολύ περισσότερο δεν πρέπει να χαριστεί σε αυτούς που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση με τις δραματικές και μεγάλες μειώσεις στα οικονομικά του καθενός από εμάς. Όσον αφορά λοιπόν αυτό, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η δικαστική απόφαση που είδε το φως της δημοσιότητας και πολύ σύντομα θα δούνε και δικαστικές αποφάσεις, επαναλαμβάνω, σωρία που θα δικαιώνουν τους συναδέλφους που προσέφηκαν, θα πάρουν τους στόχους μόνοι όσοι κατέθεσαν αγωγές. Ένα δεύτερο θέμα, το οποίο σίγουρα το παρακολουθούμε όλοι, γιατί ήταν σημαντική επιτυχία της Ομοσπονδίας και την υιοθέτησε ο προηγούμενος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Καμένος, είναι η νομοθέτηση της αποζημίωσης της νυχτερινής μας εργασίας. Η νυχτερινή εργασία βάσει των νόμου είναι η εργασία που κάθε άνθρωπος, κάθε εργαζόμενος δίνει από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί. Για μας λοιπόν η νυχτερινή εργασία δεν είναι μόνο η υπηρεσία, η βάρδια, είναι οποιαδήποτε απασχόληση έχει να κάνει με την απασχόληση του προσώπου από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί. Ο νόμος τι έλεγε, ποιος νόμος? Ο νόμος που έφτιαξε το μισθολόγιο των στρατιωτικών από 1/1/2017, ότι για την νυχτερινή αποζημίωση λοιπόν των στρατιωτικών, κατά ανάλογη εφαρμογή με τα σώματα ασφαλείας, θα πρέπει να αποζημιώνεται με 2,77 μεικτά την ώρα. Όροι και προϋποθέσεις καταβολής του ποσού θα καθοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών. Μέχρι και σήμερα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το έχουμε αναδείξει πολλάκι. Πολλοί από εσάς έχουν ήδη καταθέσει αναφορές, διεκδικώντας την αποζημίωση που ο νόμος ήδη έχει καθιερώσει. Δεν έχει υπάρξει. Είναι αδράνεια, είναι εσκεμμένη ενέργεια της οποιασδήποτε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, είναι τα δημοσιονομικά που δεν το επιτρέπουν. Εμείς δεν θα δώσουμε καμία απάντηση, αν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ποια είναι η απάντηση. Πιέζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Είδατε μέχρι και πριν, εχθές βγήκε μάλιστα κυκλοφόρηση και την αναρτήσαμε και εμείς στην ιστοσελίδα μας σήμερα, ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Παναγιωτόπουλος, σε ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, απήντησε ότι είχε
προωθηθεί ένα προσχέδιο υπουργικής απόφασης στο Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Οικονομικών την επέστρεψε πίσω, καθώς δεν υπάρχουν κονδύλια, δεν υπάρχουν πιστώσεις. Για να είμαι πιο σαφής. Δεν υπάρχουν πιστώσεις, όχι κονδύλια. Αυτό κατά την άποψή μας τι σημαίνει. Καταρχήν, θεωρώ ότι είναι η προηγούμενη υπουργική απόφαση που είχε διαρρεύσει, η υπουργική απόφαση επί υπουργίας του κ. Καμένου, είχε διαρρεύσει με κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα τις δούμε εντάξει σε λίγο. Θεωρώ ότι αυτή ήταν η υπουργική απόφαση, οπότε το Υπουργείο Οικονομικών, κατά την άποψη του κ. Παναγιωτόπουλου, δεν έχει τις πιστώσεις. Άλλο το δεν έχει τις πιστώσεις και άλλο το δεν υπάρχουν τα κονδύλια. Θεωρούμε και πολύ σύντομα, ήδη κατατέθηκε ο προϋπολογισμός. Θα δούμε λοιπόν μέσα στο προϋπολογισμό αν έχουν προϋπολογιστεί αυτές οι πιστώσεις. Έχει δηλώσει κατ' επανάληψη τόσο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας όσο και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο κ. Στεφανής, ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε στον προϋπολογισμό. Αυτά συνέβησαν μέρες πριν, στο κατατεθέντα ή στον υποκατάθεση τότε προϋπολογισμό για το έτος 2020, θα υπάρχουν τα αντίστοιχα κονδύλια, θα πιστωθούν τα κονδύλια ώστε να αρχίσει να αποζημιώνεται και το προσωπικό που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυχτερινές ώρες, 10 το βράδυ μέχρι το πρωί. Είμαστε λοιπόν σε αναμονή να δούμε αν πράγματι υπάρχουν αυτά τα κονδύλια, πιστώθηκαν τα κονδύλια, ευελπιστώντας ότι πιστώθηκαν, για να αρχίσει να τρέχει λοιπόν και να μπαίνει ένα καινούργιο πλέον θέμα στη ζωή μας, η αποζημίωση της νυχτερινής εργασίας. Το θέμα ποιο είναι. Καταρχήν, 2/12 μετά από τρίτη φορά αναβολή, δικάζουμε στο Συμβούλιο της Επικριτίας. Δυστυχώς, η αδράνεια της πολιτείας να εκδώσει την κοινή υπουργική απόφαση όχησε την Ομοσπονδία μας, να καταθέσει πάλι προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, διεκδικώντας το να πάρει και να χτυπήσει το Υπουργείο Οικονομικών, να τραβήξει το αυτή για να εκδοθεί αυτή η κοινή υπουργική απόφαση. Δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα το Συμβούλιο της Επικρατείας, απλώς να διαπιστώσει την αδράνεια και να χτυπήσει το καμπανάκι ότι πρέπει να το κάνετε αυτό. Ιδάλλως θα υπάρξει πρόστιμο, όπως ακριβώς έγινε και με το μισθολόγιο που δεν υλοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών. Δικάζουμε λοιπόν, επαναλαμβάνω, στις 2/12. Ευελπιστούμε λοιπόν ότι τότε θα εμφανιστεί το Δημόσιο, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και τους αντίστοιχους συμβούλους στο κάθε Υπουργείο, να επιχειρηματολογήσει ότι ήδη κατατέθηκε ή υπάρχει ένα προσχέδιο πάρτιτο για την κοινή υπουργική απόφαση. Άρα υπάρχει μια διάθεση από την πολιτεία να τρέξει και να αποζημιώσει τους στρατιωτικούς για τα οφειλόμενα. Το θέμα λοιπόν που παρακολουθούμε δεν είναι το αν θα υπάρξουν πιστώσεις. Πιστεύουμε, επαναλαμβάνω, στις υποσχέσεις, στις καλές υποσχέσεις τόσο του Υπουργού όσο και του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας ότι τα κονδύλια θα βρεθούν και θα πιστωθούν. Παρακολουθούμε το θέμα των αναδρομικών. Θα δοθούν αναδρομικά από μια πρώτη του 17 από τότε που θεσμοθετήθηκε η τερμή αποζημίωση ή από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης ή μεταγενέστερα από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης. Αυτό το παρακολουθούμε λοιπόν και θα είμαστε σε ετοιμότητα. Σε κάθε περίπτωση, αν δούμε ότι έστω και ως όροι ή προϋποθέσεις υπολείπονται των αντίστοιχων ορών και προϋποθέσεων των σωμάτων ασφαλείας, των συναδέλφων μας που εργάζονται στα σώματα ασφαλείας, είμαι σίγουρο ότι θα κρατήσουμε τη δίκη και θα συνεχίσουμε μέχρι να δικαιωθούμε όσον αφορά και το ύψος. Το 2,77 δεν μπορούμε να το υπολογούμε γιατί τόσα παίρνουν και συνάδελφοι των σωμάτων ασφαλείας, αλλά όσον αφορά το πλαφόν των ωρών, που ο νόμος έλεγε ότι θα έπρεπε να καθοριστεί ένα πλαφόν στις ώρες που κάθε στελέχος θα πρέπει να αποζημιώνεται. Θα κρατήσουμε λοιπόν την οποιαδήποτε εξέλιξη, την οποιαδήποτε στάση της πολιτείας έναντι του Συμβουλίου της Επικρατείας και τότε αναλόγως θα χειριστούμε και νομικά κατά τη Συμβουλή των νομικών μας εκπροσώπων το θέμα των νυχτερινών. Δεν έχει να κάνει λοιπόν, επαναλαμβάνω, μόνο στο αν εκδοθεί και πότε η κοινή υπουργική απόφαση. Έχει να κάνει με το από πότε θα έχει εφαρμογή ισχύ αυτή η κοινή υπουργική απόφαση και τι προϋποθέσεις βάζει. Γενικά, αναγνωρίζετε ότι η τακτική και η διαταγή που έχει δοθεί από την Ομοσπονδία και από τις ενώσεις που στηρίζουν την όλη δραστηριότητα και την διεκδίκηση προς τον νομικό σύμβουλο, τον κύριο Αντωνακόπουλο, είναι ότι δεν είπε θα δεχτούμε τουλάχιστον οι προϋποθέσεις να υπολείπονται των συναδέλφων των σωμάτων ασφαλείας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το πλαφόν για τους υπηρετούντες στην αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική είναι 64 ώρες το μήνα, επί 2,77 νυχτά, επαναλαμβάνω την ώρα.
Άρα δεν θα δεχτούμε πουδενή τουλάχιστον οι 64 ώρες να μην ισχύσουν και ως πλαφόν και για τους Έλληνες στρατιωτικούς. Αν βάλετε κάτω τις υπηρεσίες που κάνει ο καθένας ή τις ασκήσεις που έχει ο στρατός σειράς ή οτιδήποτε, οποιαδήποτε δραστηριότητα, θα δείτε ότι δεν είναι υπερβαίνουμε τις 64 ώρες, αλλά δεν είναι και οι 18 ώρες που τουλάχιστον είχε κατατεθεί ως προσχέδιο στην προηγούμενη κοινή υπουργική απόφαση των κυρίων Κάμεν Χουλιαράκη. Άρα είμαστε σε ετοιμότητα, παρακολουθούμε στενά το θέμα και να είστε σίγουροι ότι θα αντιδράσουμε όπως πρέπει να αντιδράσουμε, στον χρόνο που αντιδράσουμε, θα πρέπει να αντιδράσουμε και με τον τρόπο που πρέπει να αντιδράσουμε. Εσείς θέλω να συνεχίσετε να δείχνετε εμπιστοσύνη στην Ομοσπονδία και στις Περιφερειακές Ενώσεις Στρατιωτικών, σε όλες τις Περιφερειακές Ενώσεις Στρατιωτικών. Μην εξετάζετε πού και με ποιον είναι η κάθε ένωση. Η κάθε ένωση κάνει καλά τη δουλειά της, εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εν ενεργεία στρατιωτικών, προσπαθεί να εκπληρώσει τους σκοπούς, τους καταστατικούς σκοπούς όσο το δυνατό καλύτερα. Κάποια λάθη, κάποιες παραλήψεις, ενδεχομένως κάποιες αμέλειες θεωρώ ότι μπορεί να είναι σεβαστές και να δείχνεται μία ανοχή, γιατί όλοι, τουλάχιστον οι καινούργιοι συνάδελφοι που μπαίνουν στη συλλογική έκταση και στο συνδικαλισμό, είναι καινούργια παιδιά. Είναι καινούργιοι συνάδελφοι, δεν το έχουν ξανακάνει. Είναι φρέσκοι και δεν γνωρίζουν αρκετά πράγματα. Άρα, κάποια ανοχή πρέπει να δείξουμε σε όλα τα διοικητικά συμβούλια όλων, μα όλων των ενώσεων που ανήκει η κάθε μία, και να δώσουμε λοιπόν μία ανοχή για τις δραστηριότητες. Και το τρίτο θέμα λοιπόν, και να ολοκληρώσω όσον αφορά τη σημερινή ενημέρωση, είναι το θέμα των δώρων. Επειδή ακόμα και για τα δώρα πολλά ακούστηκαν και κυκλοφόρησαν μάλιστα και δικαστικές αποφάσεις με πηγαίους τίτλους ότι έχασαν οι δημόσιοι υπάλληλοι και τελικά κλείνει την πόρτα της διεκδίκησης των δώρων το Συμβούλιο της Επικρατείας, θα ήθελα να σας πω ότι δεν είναι έτσι. Οι δικαστικές αποφάσεις δεν μιλούσαν για τους στρατιωτικούς ή για, αν θέλετε, για τα ειδικά μισθολογία. Οι μόνοι που ανέτρεψαν μνημονιακό νόμο μισθολογίων, αν θυμάστε καλά, αν δεν θυμάστε, σας το θυμίζω εγώ, αν δεν το ξέρετε, σας το λέω τώρα, είναι στρατιωτικοί. Είχαμε προσφύγει πρώτοι και μοναδική από όλους τους άλλους ως Ομοσπονδία Στρατιωτικών, δικαιωθήκαμε. Τα δώρα λοιπόν τι λέγαμε, ότι τον Ιούλιο του 2012, όπως λέγανε και οι δύο δικαστικές αποφάσεις, τρέχανε με τη μισθοδοσία. Έρχεται λοιπόν εκ των υστέρων το καινούργιο μισθολόγιο και τα κόβει. Τι είπε λοιπόν το Μισθοσυμβούλιο της Επικρατείας, ότι το καινούργιο μισθολόγιο τότε, όχι το 1 πρώτου του 2017, αυτό που έγινε το 2015. Τι σημαίνει, τι είναι, είναι αντισυνταγματικό. Οι διατάξεις του ήταν αντισυνταγματικές και δεν έπρεπε να έχουν καμία ισχύ, δεν έπρεπε να λειτουργήσουν. Αυτό τι σημαίνει, ότι τα δώρα τον Ιούλιο του 2012 υπήρχαν. Είμαστε σε αναμονή λοιπόν, καταθέσανε χιλιάδες στρατιωτικοί, γιατί ακούσανε και θέλω μέσα από την καρδιά μου, τόσο εγώ όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που δείξατε. Χιλιάδες λοιπόν στρατιωτικοί καταθέσαμε αγωγές, διεκδικώντας τα δώρα που αναλογούν σε ένα έκαστο, μία έκαστη, από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι και τότε που θα δικάσουμε για τα δώρα. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα δικαιωθούμε και κάποια στιγμή στο μέλλον, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τα δικαστήρια, τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό, αργούν να προσδιορίσουν και να βγάλουν τις αποφάσεις τους. Παρ' όλα αυτά, είμαστε αισιόδοξοι ότι και σε αυτό το κομμάτι, όσον αφορά τα δώρα, θα δικαιωθούμε και πολύ σύντομα θα δούμε σε ανίποτο χρόνο, χωρίς να το περιμένει κανένας, να καταλογίζονται στους μισθούς μας τα δώρα. Εν κατακλείδη, ολοκληρώνοντας, θέλω να σας πω να συνεχίσετε να κάνετε τις αναφορές προς τις υπηρεσίες, να ζητάτε τις ώρες απασχόλησης τη νύχτα, 10 το βράδυ με 6 το πρωί που ο καθένας έχει απασχοληθεί. Να μαζέψετε τα χαρτιά που τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση της όποιας αγωγής, αν κριθεί ότι πρέπει να καταθέσουμε αγωγές, και να περιμένετε με αναμονή το τι θα πει η Ομοσπονδία. Θα παρακολουθείτε την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας μας, www.poes.gr. Κάθε μέρα τρέχει και αναρτάται δραστηριότητα ενδιαφέρουσα για όλα τα θέματα που αποσχολούν τους στρατιωτικούς. Έτσι λοιπόν και κάποια στιγμή θα αναρτήσουμε και τι πρέπει να κάνουμε για την διεκδίκηση της νυχτερινής αποζημίωσης. Προς το παρόν κρίνουμε ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι παρά μόνο να μαζεύουμε τις αναφορές, να μαζεύουμε τα δικαιολογητικά και να είμαστε stand-by
για το πότε θα δώσουμε το πράσινο φως ώστε να καταθέσουμε, αν χρειαστεί, να καταθέσουμε αγωγές, δεν είναι προς το παρόν ανάγκη και να περιμένετε όσοι κατέθεσαν αγωγές για τους στόχους πολύ σύντομα να βγουν οι δικαστικές αποφάσεις και όσοι κατέθεσαν δώρα να αναμένουν τις δικαστικές αποφάσεις για τα δώρα. Θα ήθελα λοιπόν σαν μια πρώτη επικοινωνία, βλέπω ότι έρχονται συνεχώς ερωτήματα, προσπάθησα να απαντήσω τουλάχιστον σε αυτά που ήρθαν μέχρι πριν την έναρξη της παρουσίασης. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού και πολύ σύντομα, τουλάχιστον μέσα στο 15ο, αν όχι την επόμενη εβδομάδα, θα ξανακάνουμε την ίδια παρουσίαση με ένα άλλο μείζον ενδιαφέρον θέμα για όλους μας. Μέχρι τότε θα ήθελα να σας παρακαλέσω να στέλνετε τα ερωτήματα πέρα από αυτά που στείλατε σήμερα και στο email της Ομοσπονδίας info@papaki.gr, info@papaki.gr, γραμματεία@papaki.gr, πρόεδρος@papaki.gr, αντιπρόεδρος@papaki.gr, όπου θέλετε μπαίνετε μέσα στην ιστοσελίδα στο μενού επικοινωνία και το βλέπετε. Θεωρούμε ότι με αυτή την πρώτη επικοινωνία θα κάνουμε μια πολύ καλή επικοινωνιακή δουλειά. Θα είμαστε πάντα σε ετοιμότητα και σε εγρήγορση και να είστε σίγουροι ότι ό,τι μας μεταφέρετε μετά από μια καλή επεξεργασία, τίποτα δεν κρύβεται κάτω από το χαλί, τίποτα δεν μπαίνει στο σιρτάρι. Προσπαθούμε να αναδεικνύουμε τα προβλήματά σας και να είστε σίγουροι ότι υπάρχουν δίκο άωτα, τόσο από την πολιτική ηγεσία όσο και από την στρατιωτική ηγεσία. Ακούνε πάρα πολύ καλά. Δέχονται πάρα πολλές από τις λύσεις και τις προτάσεις που κάνουμε, ήδη το έχετε διαπιστώσει, και είμαστε σίγουροι, είμαστε βέβαιοι ότι όλη αυτή η δραστηριότητα που έχει αναπτυχθεί με τη συλλογική έφεση θα καταλήξει στο να κερδίσουμε όλοι, μα όλοι, η στρατιωτική, ένα καλύτερο μέλλον τόσο για εμάς όσο και για τις επόμενες γενιές που έρχονται. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω, τόσο εγώ όσο και η Περιφερειακή Σύνοδο Στρατιωτικών. Εγγραφόμαστε στις Περιφερειακές Ενώσεις Στρατιωτικών, δυναμώνουμε τη φωνή των Ενώσεων Στρατιωτικών, γιατί οι Ενώσεις Στρατιωτικών είμαστε όλοι εμείς. Καληνύχτα σας, να είστε καλά. Ευχαριστώ για τον χρόνο που αφιέρωσατε.